επισημάνω ακόμα μια φορά ότι χρειαζόμαστε διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας από τον γενικό τρόπο της ατομικής ευθύνης, που είναι μια εντελώς, θα έλεγα, αντιδημοκρατικός τρόπος για να αποδώσεις ευθύνες. Και χρειαζόμαστε καινούργιες μεθόδους επικοινωνίας για να αποδεχθεί ο πληθυσμός και τα μέτρα μη διασποράς της νόσου και τα μέτρα που θα ενισχύσουν τους εμβολιασμούς στο μέτρο που μπορούν να βοηθήσουν κι αυτοί. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν καθόλου μελέτες στη χώρα μας για το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την αλλαγή συμπεριφοράς των ανθρώπων. Χρειάζεται επειγόντως να δούμε ποιοι είναι οι επικοινωνιακοί τρόποι, ποιο θα πρέπει να είναι το μήνυμα προς τον πληθυσμό για να μπορέσει να αντέξει και να ανεχθεί τα μέτρα προστασίας και να αντέξει και να αποδεχθεί τον εμβολιασμό. Και αυτού του είδους οι μελέτες είναι απαραίτητες, είναι το ίδιο σοβαρές όπως και οι μελέτες οι τυχιοποιημένες για την αποδοτικότητα του εμβολίου ή για την αποδοτικότητα των φαρμάκων, και χρειάζεται μια ενεργή προσπάθεια για να δούμε πώς θα μιλήσουμε στους νέους, πώς θα μιλήσουμε στους πρόσφυγες, πώς θα μιλήσουμε στους φυλακισμένους, πώς θα μιλήσουμε στους εργαζόμενους που είναι ημερομίσθιοι και δεν θα ήθελαν να ξέρουν ούτε καν οι ίδιοι ότι έχουν ήπια συμπτώματα της νόσου, για να μην χάσουν το μεροκάματο. Και πώς θα μιλήσουμε και στους γιατρούς μας για να τους θυμίσουμε ότι η πρόληψη πρέπει να προταχθεί της θεραπείας. Που όλα αυτά είναι ανάγκες άμεσες κοινωνικές και δεν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από την πανδημία. Και το άλλο είναι πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε τον εμβολιασμό αν έρθει, έτσι ώστε να έρθει να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έγκαιρα. Γιατί ακόμα και με τα νούμερα που δίνει η πολιτεία, 2 εκατομμύρια το μήνα εμβολιασμοί, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα χρόνο για να εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Χρειαζόμαστε 7 μήνες για να εμβολιάσουμε επαρκή πληθυσμό, τα 7 εκατομμύρια, ώστε να μπορέσουμε, αν υπάρχει, να στήσουμε ανοσία αγέλης. Όλα αυτά είναι ζητούμενα που αν δεν ενωθεί η κοινωνία και αν δεν συμπορευτεί η κοινωνία, δεν θα τα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα και θα συνεχίσουμε να έχουμε θανάτους, θα συνεχίσουμε να μην έχουμε επαρκή πληροφόρηση, γιατί δεν θα ξέρουμε τι γίνεται και γιατί οι άνθρωποι ίσως να μην θέλουν πια να δώσουν πληροφορίες για την πιθανότητα νόσου. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να υπάρξει διάβγεια στα δεδομένα, να υπάρξει συνταγογράφηση των τεστ και αφού δεν μπορούμε να έχουμε κανονική επιτήρηση, τουλάχιστον να βλέπουμε τους δείκτες θετικότητας. Ευχαριστώ.